Καλημερίζω την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κυρία Μπορμπουδάκη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, και στους ακροατές μας. Θέλετε να μας πείτε? Να σας πω ότι ο εμβολιασμός στην Κρήτη πάει καλά, όπως και το επίπεδο των νοσηλιών. Τι εννοώ με αυτό όμως, γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουμε αυτή τη στιγμή 99 συμπολίτες μας που νοσηλεύονται, οι 13 εκ των οποίων είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, 9 από τους 13 διασωληνωμένοι. Φαίνεται λοιπόν ότι η επιδημιολογική εικόνα της Κρήτης, παρότι έχουμε μια αύξηση των θετικών περιστατικών τις τελευταίες εβδομάδες, mm-hmm. και αυτό οφείλεται ότι και ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει και χαλάει, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε περισσότερο τους κλειστούς χώρους, και υπάρχει κόπωση και είναι ανθρώπινο, το αντιλαμβάνομαι και το κατανοώ αυτό, mm-hmm. Γιατί έχουν περάσει αρκετοί μήνες όπου πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, επομένως υπάρχει μια σχετική χαλαρότητα, αλλά αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Έχουμε λοιπόν, παρότι έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, μια αύξηση των θετικών περιστατικών, αυτό δεν αποτυπώνεται σε νοσηλίες και είναι πολύ βασικό. Όλη αυτή την εβδομάδα, κυρία Μπορμπουδάκη, δηλαδή είμαστε εκεί ανάμεσα 97, 98, 101, 99, εκεί είναι οι νοσηλίες στα νοσοκομεία της Κρήτης. Ακριβώς, έγινε από 55-57 νοσηλίες που είχαμε, έγινε μια αύξηση πριν 2 εβδομάδες, η οποία ήταν σημαντική, διπλασιάστηκαν σχεδόν οι νοσηλίες, αλλά έχουμε μια σταθεροποίηση αυτή την εβδομάδα και αυτό θα πρέπει να το διασφαλίσουμε, γιατί αυτό και δεν δημιουργεί πίεση στα νοσοκομεία μας και κυρίως στις μονάδες. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι κρεβάτια στις μονάδες για να μην χρειαστεί να αεροδιακομίσουμε περιστατικό. Όχι γιατί δεν θα αντιμετωπιστεί, αλλά γιατί έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να μένει ο πληθυσμός στο νησί και να παίρνει τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται. Το νοσοκομείο Χανίων. Μισό λεπτό. Το νοσοκομείο mm-hmm. Χανίων, τώρα με αυτά που λέτε, θέλω να θέτω και τα ερωτήματα. Το νοσοκομείο Χανίων είναι αυτό το οποίο δέχεται τη μεγαλύτερη ουσιαστικά πίεση αυτή την ώρα, έτσι όπως ξέραμε τις προηγούμενες ημέρες? Δεδομένου ότι έχει μειωθεί στο μισό αριθμός των κλινών με COVID, γιατί πάντα έχουμε πει ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε κλειστά κρεβάτια, δηλαδή κρεβάτια που δεν τα χρησιμοποιούμε, εάν η επιδημιολογική πίεση λόγω της πανδημίας πάντα είναι διαφορετική. Άρα, επειδή δεν υπήρχε μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα, έχουμε πει ότι αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός που εφαρμόζουμε απαρχής της πανδημίας έχει μια δυναμική και μπορεί και επιβάλλεται να αλλάζει. Άρα λοιπόν μειώθηκε ο αριθμός των κλινών στις μονάδες στα Χανιά, γιατί δεν είχαμε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που να χρήζουν νοσηλείας στην εντατική με COVID, και αυξήσαμε τα κρεβάτια σε μη COVID περιστατικά. Αυτό, εάν συνεχιστεί η πίεση στα Χανιά, θα αλλάξει και θα αυξηθούν τα κρεβάτια που είναι στη μονάδα για COVID. Mm-hmm. Μάλιστα. Συνεχίστε. Να δούμε τώρα τι γίνεται με την κινητικότητα που υπάρχει αναφορικά με τον εμβολιασμό. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρατηρείται αύξηση του εμβολιασμού και κυρίως μετά την πίεση που δέχτηκε η συμπρωτεύουσα. Και αυτό αποτυπώνεται σε 46.064 αναμνηστικές δόσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και σε μια πολύ σημαντική αύξηση και για πρώτη δόση. Έχουμε ένα σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών στο νησί μας στον αριθμό των 395.108. Αυτό αντιστοιχεί με το 65% περίπου του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, και με το 82% του πληθυσμού που είναι ηλικίας 20 και άνω. Και το αναφέρω αυτό γιατί κυρίως βλέπουμε ότι κινδυνεύουν περισσότερο τόσο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, όσο και να νοσηλευθούν με σοβαρές επιπλοκές οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε έχουν υποκείμενα νοσήματα είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό τουλάχιστον με την δεδομένη μετάλλαξη του ιού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε δει επιδημιολογικά. Κυρία Μπορμπουδάκη, το 65% του πληθυσμού, το 85% άνω των 60, έχει να κάνει με αυτούς τους 395.108 που επέλεξαν να κάνουν τώρα το εμβόλιο?
Είναι οι 395.108 είναι οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει από την αρχή της εμβολιαστικής κάλυψης. Ναι, ναι. Είναι το σύνολο. Αυτό το οποίο παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των ραντεβού. Μέχρι στιγμής, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να τα αναφέρουμε, διότι δεν είναι μόνο να κλείνονται τα ραντεβού, είναι να γίνονται, να πηγαίνει ο κόσμος και να γίνονται και τα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ποσοστό 100,3% στα νοσοκομεία μας, όπου υπάρχει η αντιστοιχία, δηλαδή έχουν γίνει τα εμβόλια στα αντίστοιχα ραντεβού, και έχουμε ένα 98,3% στην πρωτοβάθμια. Αυτό τι σημαίνει, με απλά λόγια, ότι ο κόσμος κλείνει ραντεβού και έρχεται. Έρχεται, εμβολιάζεται, ή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το μετανιώσουν, υπάρχει όμως, υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά, επομένως καλούνται συμπολίτες μας και δεν μένει κενό το ραντεβού. Και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Δουλγεράκη, που έτσι αξίζει και σε ανθρώπινο επίπεδο να το αναφέρω. Επειδή ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο, ειδικά για το συγκεκριμένο ιό, έχει γίνει πολύς λόγος. Να πούμε ότι κανείς από όλους τους ανθρώπους δεν... για κανέναν δεν ήταν εύκολη αυτή η διαχείριση και της πανδημίας και η τήρηση των μέτρων, και όλοι έχουμε τους προβληματισμούς μας σε ανθρώπινο επίπεδο πάντα με τον εμβολιασμό. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπιστευόμαστε την επιστημονική κοινότητα, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε την αξία του εμβολιασμού που δεν ανακαλύφθηκε τώρα. Και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές μας. Εχθές είχα δύο ανθρώπους που είχαν μια συνάντηση στο γραφείο, οι οποίοι είχαν μεγάλη δυσκολία γιατί φοβότανε να εμβολιαστούν. Ήταν λοιπόν δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι και υγειονομικοί, δύο εκπληκτικά παιδιά, όπου ήρθαν και συζητήσαμε και μου είπαν ότι εμβολιάστηκαν πριν από μερικές μέρες, και μάλιστα υπήρχε έτσι ιδιαίτερο ένα κλίμα συγκίνησης, γιατί αυτό που μοιραστήκαμε είναι ότι όλοι έχουμε τους φόβους μας και τους προβληματισμούς μας ως άνθρωποι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπιστευτούμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, και να καταλάβουμε ότι ο εμβολιασμός το μόνο που θέλει είναι να σώσει την ανθρώπινη ζωή και όχι κάτι διαφορετικό. Το κρατάω αυτό ως μήνυμα, δεν ρωτάω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι ο καθένας περνάει και το δικό του το μήνυμα όταν πει «έχω εμβολιαστεί», όταν πει ότι «πάω να εμβολιαστώ». Και βέβαια δεν κάνει να ξεχάσουμε στην παρούσα φάση, επίσης τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, κυρία Μπορμπουδάκη, έχουν υποθεί από την επιστημονική κοινότητα, νομίζω ότι μας προφυλάσσει ακόμα περισσότερο, ναι. Βεβαίως, και είναι, νομίζω έχει αποδείξει χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια από την αρχή που μπήκε στη ζωή μας ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, ότι μας προστατεύει. Μπορεί να γίνει και έχει, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, ακόμα και με την ίδια μέρα που μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο για τον COVID. Απλά γίνεται σε διαφορετικό χέρι, δηλαδή στο ένα εμβόλιο εμβολιαζόμαστε για τον κορονοϊό, στο άλλο κάνουμε το αντιγρυπικό, ή μιλώντας με τον γιατρό μας, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έτσι εξατομικευμένη αντιμετώπιση, πάντα πρέπει να μιλάμε με τον γιατρό μας. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός έχει σώσει πολλές ζωές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε υπερήφανοι, κυρία Δουλγεράκη, γιατί έχουμε την πρωτιά στον αντιγρυπτικό εμβολιασμό εδώ στους υγειονομικούς μας στην Κρήτη, και αυτό ελπίζω να το διασφαλίσουμε και φέτος. Το γεγονός ότι έχουν τριπλασιαστεί τα ραντεβού και γίνονται αυτά τα ραντεβού σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό βάσει των όσων στοιχείων μας δώσατε μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος, κυρία Μπορμπουδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ, και να πούμε ότι πάντα αυτό που έχουμε σαν στόχο και σαν προτεραιότητα είναι να μπορούμε να δίνουμε γρήγορα σωστές υπηρεσίες υγείας στον πληθυσμό, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλά να είστε. Καλή σας ημέρα.